Η γυναίκα θέλει παρακολούθηση. Εγώ είμαι αυτή τη αρχή. Θα σου τηλεφωνώ, κυρία μου, κάθε μια ώρα. Πού θα είσαι, εκεί? Στη ράφτα σου, στη ράφτα σου. Στο κομμωτήριο, στο κομμωτήριο. Γιατί όταν η γυναίκα ξέρει ότι την παρακολουθεί και να έχει βάλει κάτι στο μυαλό τη, φοβάται, διστάζει. Ολόγηθε. Και του λοποδίτε του παρακολουθεί η αστυνομία και όμω εκείνοι κλέβουν. Ναι, αλλά του πιάνει κάποτε. Ναι, αλλά μετά την κλοπή. Για να προσέξει. Παναγίτσα μου, λε να μου τη σκάσει πάλι. Τι φωτιά είναι αυτή που ανάβει? Έλα εδώ. Έλα κάτσε εδώ να μου το πει. Μου κουφε τα γόνατα, βρε φώτη μου. Για λέγε. Για λέγε. Αντέχεις να μ' ακούσεις? Δεν αντέχω, αλλά τι να κάνω. Για λέγε, τι άκουσες? Η ουρανία σου κάθε μέρα είναι στο μαγαζί του Καραμίτσου. Αυτό ήτανε. Ψωνίζει, φώτη μου. Ψωνίζει η γυναίκα. Μαγαζί είναι αυτό. Κάλτσες, πούντρες, μπικουτί. Προχθές όμως ήταν και στο σπίτι του Καραμίτσου. Μέσα μπήκε? Μέσα στο σπίτι? Μέσα για μέσα. Και δεν ξαναβγήκε? Ξαναβγήκε βέβαια. Εφού ξαναβγήκε. Σε πόση ώρα όμως ξαναβγήκε? Σε μία ώρα. Και γιατί σε παρακαλώ μόλις μπήκαν, κλείσαν τα παράθυρα? Ξέρω εγώ. Μήπως έκανε κρύο? Τι κρύο, μωρέ Θωμά. Η μέρα ήταν χαρά Θεού. Χαρά Θεού. Και εσύ πώς την είδες? Καραγούλη φύλαγες από...